Καλώ ήρθατε, Δημάρχε. Καλώ σα βρήκα. Ε, αυτό είναι καραμέλα ή τσίχλα. Καραμέλα για το είναι λαιμό. Γιατί, ναι, για το λαιμό. Γιατί ε, όταν ερχόμαστε εδώ, ανεβαίνει η πίεση και το ζάχαρο. Υπάρχουν και βάζουμε εντάσεις. και καμιά φωνή παραπάνω. Ναι. Και... Υπάρχουν εντάσει και παίρνω και μια καραμέλα με στεγνώνει το λαιμό μου. Βέβαια σήμερα και να θέλω να έχω ένταση, αν και είμαι πολύ πιεσμένο, ναι. με τι παρουσίε εδώ τα παιδάκια που υπάρχουν. Τα ναι. παιδάκια σε εισαγωγικά είναι μαθητές και μαθητές. Είναι, είναι τρεις, να, να το πω αυτό ναι. σήμερα, ε, τα παιδιά στα οποία έχω τη χαρά φέτος να κάνω είναι η πρώτη, η πρώτη τάξη. Πέρσι στην ΑΚΜΗ είχε έρθει ο Δήμαρχος και κάνανε εκεί συνέντευξη τα παιδιά. Τώρα έχουν έρθει εδώ τα παιδιά για να Δεν δουν δω, το live ναι. πρόγραμμα και να δουν από κοντά τον Αχιλέα Μπέο. Οπότε... Είναι καμιά στιγμή να, να, να μαγνητοσκοπήσεις όταν έχουμε εντάσεις και αυτά με τα μη κοιμάως που υπάρχουν στην πόλη. Να ξέρουν και περί τίνο πρόκειται, να πάρουν μια πρώτη... Έχουμε, έχουμε και βολιωτάκια εδώ ανάμεσα, οπότε τα yeah, οπότε Καλά, ξέρουν, να είναι. σας πω τώρα, μην φανταστείτε ότι τρελαίνονται για την πολιτική επικαιρότητα τα παιδιά. Έτσι, μπράβο. Και τον ΠΕΟ το ξέρουν όχι μόνο ως Ποια... δήμαρχο, από όλα πολιτική. τα υπόλοιπα Ποια... το ξέρουν το, τον ΠΕΟ. Ή φαντάζεστε ότι παρακολουθούν τι κάνετε ω δήμαρχος. Εσείς σα το λέω τώρα... Γιατί έτσι είναι. Τα νέα παιδιά είναι λίγο μακριά μα. Ναι, ça. αλλά γνωρίζουν, παρακολουθούν και του αρέσουν αυτά που γίνονται στην πόλη μα. Του είπα στο break, στο break να έρθουν να σα απευθύνουν ερωτήματα πολιτικά. Έχουμε ναι. και τρει που είναι τη αθλητική δημοσιογραφία. Δεν υπάρχει πολιτική παιδιά στην Ελλάδα, ξεχάστε το. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για τα παιδιά και δεν Μάξη, τα βλέπουν. Ναι, Γυρίστε ναι, μετά ναι. να τα δείξουμε κιόλα στα παιδιά μα. Λοιπόν. Χαίρομαι όμω ιδιαίτερα. πάμε να τα δούμε με τη σειρά τα θέματα. Και όσα δεν ξέρουν τα παιδιά να τα μάθουν από εδώ για να. Θα βοηθήσουμε και στα ερωτήματα που θα απευθύνουν μετά. Καραμπατζάκι. Καταρχήν εκεί να πω πραγματικά: είσαι ένα λένε... δημοσιογράφο. Ο οποίο εγώ σήμερα επειδή δεν είναι και ό,τι καλύτερο για μένα να βγαίνω σε τόσο τακτά χρονικά διαστήματα. Mm -hmm. Αλλά ο λόγο που ήρθα σήμερα ήταν να μιλήσουμε για τι γιορτέ, την Πέμπτη. Ναι. Αυτό το πράγμα που θα συμβεί όχι στο Βόλο, στη Θεσσαλία. Ναι. Γενικά και σε όλη την Ελλάδα. Κάτι που δεν θα το έχει δει κανένα. Αλλά τώρα μαρχινά από την Καραμπατζάκι. Όμω επειδή είμαι τέτοιο. Χαρακτήρα, δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω σε ό,τι θέλει. Αλλά σήμερα ήταν γιορτινή ημέρα. Να καλέσουμε όλου του πολίτε, όλα τα παιδιά, όχι μόνο από τον Βόλο, από όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα από τη Θεσσαλία. Την Πέμπτη θα γίνει πραγματικά τη Πάολα όμω. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ξεκινήσαμε. Λοιπόν, ε, βέβαια. <laughs> Πάμε όμω από την Καραμπατζάκη να αφήσουμε αυτά όχι, για το τέλο. Όχι, τώρα αφού ξεκινήσαμε. Όχι, όχι. Θα μα δώσετε δύο στοιχεία Στο για το τέλο θα τα όχι, αφήσουμε. Όχι, θα μα δώσετε δύο στοιχεία τώρα αφού θέλατε να ξεκινήσουμε <laughs> από εκεί και θα κλείσουμε πάλι με γιορτέ. <laughs> λοιπόν, Πέμπτη είναι η πρώτη μέρα ενό 40 ημέρων εκδηλώσεων. Μιλάτε για πλέον των 100 εκδηλώσεων. 130 εκδηλώσει. Σε αυτό το 40 ημέρο έτσι για όλα παντού απλωμένε στην πόλη. Για μικρά παιδιά, για ηλικιωμένου, για κουλτουδιάριδε, για λαϊκού, για θέατρα. Για, για τα πάντα. Για λαϊκού είδα. Φέρνετε φίλοι μου τη Μαραγκόζη. Μαραγκόζη, φέρνουμε τον Διονυσίου, τον Χρήστο, τον Νικολόπουλο, την πίτσα την Παπαδοπούλου. Αυτό το πρόγραμμα, επειδή το έχω δει πάνω στη Θεσσαλονίκη, που είναι Νικολόπουλο, πίτσα Παπαδοπούλου και ο μικρό Διονυσίου, yeah. ο Στέλιο, είναι καταπληκτικό πρόγραμμα, έτσι. Λοιπόν, Φε, φέρουμε, θα λοιπόν, τα λοιπόν, αγγίξουμε όλα. όλα. Πάμε όλα να δούμε την πρεμιέρα. Η πρεμιέρα λοιπόν έχει να κάνει για να δώσουμε και το στίγμα και θα τα πούμε στο τέλο αυτά. Ότι τόσο ο Σταν όσο και η Έλληνα Παπαρίζου θα είναι ο ένα από την Τρίτη και ο άλλο από την Τετάρτη. Δηλαδή έρχονται δύο μέρε πριν για να κάνουν πρόβε και με τη χοροδία, με τα παιδάκια μαζί, αλλά και με, το... με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου, η οποία είναι από τι καλύτερε, θα έλεγα, στην Ελλάδα. Να μην πω καλύτερη, έτσι. Έχει αντιπροσωπεύσει και έχει εκπροσωπήσει. Με καλύτερα. δύο εμφανεί στο ηρόδιο μόνο του τελευταίου μήνε. Έτσι, να Στο μέγαρο μουσική και τα λοιπά. Και είμαστε περήφανοι για αυτό το οικοδόμημα που υπάρχει και το συνεχίζουμε. Και εγώ έχω μια ευαισθησία με τα παιδιά. Βλέπετε πώ τα αντιμετωπίζω και όπου πηγαίνουμε, κύριε Πολύ. Στι περισσότερε εκδηλώσει είστε και εσεί εκεί. Ω εκ τούτου λοιπόν. θα γίνουν οι πρόβε. Ε, πραγματικά δεν, δεν περίμενα ποτέ ότι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και γνωρίζετε πολύ καλά τις λεπτομέρειες ακόμη που έχουμε, ότι θα υπήρξαν στην πόλη του Βόλου άνθρωποι που και να μην ξέρουν, μαθαίνουν και προσπαθούν για το κολύτερο. Ε, ως Ω εκ τούτου λοιπόν, είναι ένα... η έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην ουσία είναι κάτι, όχι το φαντασμαγορικό, χολιγουντιανού χαρακτήρα. Πραγματικά το εννοώ. Βάζετε τον πύχη ψηλά. Ε, με αυτό είναι. Θα πω μόνο. Δημιουργείται ότι... προσδοκίε ναι, υψηλέ. Ε, αυτά είναι οι υπόλοιπε. Θα να πω δούμε μόνο, τι θα γίνει. μόνο και τα υπόλοιπα θα τα κλείσουμε στο τέλο. Η Έλληνα Παπαρίζου θα έρθει με το, το, τα λεγόμενα αερόστρατα σε σχήμα καρδιά κατά κόκκινο με το αελά βόλο 50 μέτρα ύψου και θα έρθει σε εμά στην αγκαλιά μα. Έτσι θα έρθει και ξεκινάμε έτσι. Λοιπόν πολλά με συναυλίε γιατί τι προηγούμενε χρονιέ λέγαν τρία-τέσσερα τραγούδια στο κλίμα των εορτών Χριστουγεννιάτικα και φεύγαμε. ακολουθούσαμε ε, τη διαδρομή κτλ. Τι να πούμε για τι άμαξε που θα πετάνε σοκολάτε, ματζούνια, αυτά γλυφιτζούρια τέτοια για τη σοκολατούπαλη. Πολλά πράγματα. Καλά, δεν το συζητάμε και το δέντρο, ε. δεν ξέρω αν το είδατε. Το Σάββατο ε, που ήταν πάντω φωταγωγημένο στο μεγαλύτερο του μέρο ο Βόλος, γιατί ακόμη έχουν πράγματα να αποκαλύψουν, ας πούμε, ο Άι Βασίλη με το έλκυθρο, του ταράνδου του δεν ήταν ακόμη. Δεν έχει ήταν φαντασμαγορικό. Έτσι. Πραγματικά θα πω κάτι και αυτή τη στιγμή που το λέω, να τριχιάζω πάλι για την πόλη μου, όχι τίποτα άλλο. Δεν έχει σημασία που τα έχω σκεφτεί εγώ. Η σημερινή δημοτική αρχή σχεδιάζει, αγαπάει ολόκληρο, Ανατρίχε, δηλαδή να σε πιάνει ο κόσμο και να σου λέει. Ευχαριστούμε, χρόνια μα έλειπε. Δε, και ήταν η αλήθεια αυτή, ένα σκοτάδι τι προηγούμενε χρονιές. Όμως, η Δημοτική Αρχή είχε υποχρέωση απέναντι σε αυτόν τον κόσμο που τόσα χρόνια στερήθηκε έστω και αυτό το απλό, της γιορτές. Και επιπλέον, δώσαμε τη δυνατότητα, έτσι όπως φτιάξαμε την πόλη, και λόγω της οικονομικής κρίσης, τι Αυστρία και Ελβετία τώρα, για γέλια δεν του βλέπουμε. Αυτοί ζηλεύουν τον Βόλο. Γιατί πολλοί βολιώτε, ναι. αλλά και κόσμο από τη Θεσσαλία, τι καλέ εποχέ, φεύγανε και πήγαιναν Αλβετοί, Αυστροί, όπω το έχω κάνει και εγώ. Να μην πω. Ναι, Πράγα. Δεν είναι κακό. ναι, ναι. κακό, εντάξει. Τώρα όμω που υπάρχει κρίση. Το ταξίδι είναι πλούτο γνώση ναι. και εικόνα. Μα έτσι από εκεί είναι. αυτά έρχονται. Όλα αυτά έρχονται από τα ταξίδια, βλέπουμε. Εγώ, ακούστε βλέπουμε. τώρα, δεν, δεν θέλω να τα λέω εγώ αυτά. Έτσι κι αλλιώ με χρεώνουν ή με πιστώνουν ω φίλο του Μπέου. Είμαστε φίλοι τη. σημασία Μισόλεπτο. έχουμε σε σύγκρουση εκατοφορέ. Βεβαίω, αυτό θέλω να πω. Ακούστε τώρα αυτό που είπε πριν. Αλλά εγώ το εξηγώ τι ακριβώ είπε ο Δήμαρχο. Ότι δηλαδή πάντα ο Βόλο είχε ένα καλό καλλιτεχνικό δυναμικό. Άλλοι το θάβαν, άλλοι το αφήναν στη γωνία, είχαν α πούμε ανενεργή τη συμφωνική ορχήστρα. Όλα τα παιδιά δεν βλέπουν ε, το πρόσωπο ε, που την ενεργοποίησε, αλλά βλέπουν ένα θεσμό που ε. επέλεξε να ενεργοποιήσει τέτοιο. Ε, αυτή η επιλογή όμω αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο. Τι να κάνουμε τώρα. Ο ΜπαΕΟ λοιπόν επέλεξε να επαναεργοποιήσει την ε, Συμφωνική Ορχήστρα. Αυτό λοιπόν που λέει όποιο έχει βιώσει την προετοιμασία τέτοιων μεγάλων πρωτόγνωρων για την ελληνική περιφέρεια εκδηλώσεων, ενδεχομένω η Αθήνα να μπορεί να κάνει μια τέτοιου μεγέθου και οργάνωση εκδήλωση. Δηλαδή, σκεφτείτε, στη σκηνή θα είναι πάνω από 100 άτομα, δεν θα είναι μόνο η Συμφωνική, θα είναι όλα τα πιτσίριδα. Το... Είναι. Έτσι. Είναι ταχύρυθμα μαθήματα. Ο Μπέος έχει στήσει στην Αμερική, στην Αθήνα, πολύ μεγάλα σώους, έχει την τεχνογνωσία και αυτό που μεταγγίζει είναι γνώση στο καλλιτεχνικό δυναμικό του Δήμου. Έτσι, αξιοποιεί πάντα από εδώ καλλιτεχνικό δυναμικό. Ακόμη και σε προτάσεις που το έχουν γίνει για διάφορα φιλανθρωπικά από οργανώσει που είναι πανελλαδικές, που κάνουν σπουδαία δουλειά και λέει, Όχι, παιδιά, προηγούνται οι δικοί μα, και μετά πάμε. Αυτά για. Και να πούμε έτσι, ενημέρωση ότι. Ενημέρωση για το ε... ε... πώ γίνονται οι εκδηλώσεις... τα πράγματα τα 130 εκδηλώσει για όλα τα βαλάντια και όλα τα γούστα, είναι δωρεάν προσφορά στον κόσμο. Κουμπαρά υπάρχει στην είσοδο. Για τα ιδρύματα. Ο καθένα μπορεί να βάλει ό,τι θέλει, είτε ένα ευρώ, είτε πέντε, είτε δέκα. Αυτά τα χρήματα πάνε στα ιδρύματα. Προσφέρουμε και κοινωνικό έργο. Δηλαδή, δημιουργούμε μία πόλη πανέμορφη. Χαζεύει να τη βλέπει, περπατά, ερωτεύεσαι. Δηλαδή, εγώ περπατάω στον δρόμο και φλερτάρομαι. Και θα, από τη Θα διεκδικήσουμε, διεκδικήσουμε <laughs> εμεί τον τίτλο τη ερωτική πόλη και θα τον αφαιρέσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Και α το να μην συζητάμε. Γιατί Εδώ, δεν το... είναι ερωτική. Είναι, αλλά και ο Βόλο είναι. Εγώ πιο... βλέπω εκεί τον Δήμαρχο που είναι 70. Πόσο μεγάλο. Ο είναι... Ο Βόλος, και είναι... Ναι, ο Βο... η Θεσσαλονίκη πραγματικά είναι ερωτική πόλη, αλλά ο Βόλο είναι πιο ερωτικό. Γιατί συνδυάζει βουνό και θάλασσα και δεύτερον έχουμε μορφήνει τόσο πολύ. Περπατά λοιπόν στον δρόμο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν κουράζεσαι. Και μετά έχει και εκδηλώσει. Συγκρατήστε, Δημαρχέ, τον ενθουσιασμό σα. Όχι, το είμαι σας. πολύ ενθουσιασμένο. Συγκρατήστε, Και αυτό το... δεν είναι κακό. Είναι καλό. Το μεταφέρω και στον κόσμο. Τι να κάνουμε. Κυκλοφοράμε, περπατάμε στην πόλη. Δημιουργούμε ανάπτυξη, χαρά. Έχουν να δούνε πράγματα. Και τα βλέπουν εδώ. Είναι κάτι το διαφορετικό. Ακόμη και για τα μικρά παιδιά. Είναι το χωριό Μάλιστα. του Αϊ Βασίλη να πάνε να παίξουν. Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε τι έχουμε όμω πέρα από αυτά. Αυτά είναι ναι. τα πολύ ωραία, τα ευχάριστα. Όλη η πόλη θα είναι πάλι κάτω στην παραλία, στο, στην πλατεία του Δημαρχείου. Σε όλη αυτή τη διαδρομή ε, θα βρίσκει πράγματα να κάνει για 40 μέρε. Να πω μόνο ότι με έχουν πάρει πάνω από χίλια τηλέφωνα. Να σα πούν τι. Όχι, να είναι δίπλα στην Παπαρίζου Security. <laughs> έχουν τρελαθεί. Δηλαδή. Έχουμε θελοντές, <laughs> για, <laughs> θελοντές <laughs> για την Παπαρίζου. Ναι. Για τη διαδρομή αυτή. Ναι. Να δημιουργήσουν τείχο. Ναι, τείχο ασφαλεία. Πάντω, η εμπειρία <laughs> των προηγουμένων ετών Δείχνει ε, πραγματικά ε, ότι ο κόσμο το ήθελε πάρα πολύ. Και όχι αυτό, δεν το Έλεγα σε φίλο που ζει στην Αμερική ότι μακάρι του λέω να είσαι εδώ την Πέμπτη και είναι ο Τέριο Ντούγκα, έτσι ο γνωστό παραγωγό που μαζί με τον Μπάρι τον Κασιδό θα τον ε, γιο τη Λάτση, κάνουν τι ταινίε στην Αμερική. Γιατί λέω, πέρσι χανόταν. Εμεί ήμασταν πάνω στη σκηνή και δεν μπορούσαμε να δούμε πού έφευγε το μάτι, πού τέλειωνε ο κόσμο. Βέβαια, φέτο να τονίσουμε ότι ενώ ε, πέρσι είχαμε. Δύο βίντεο γολ μεγάλα, αυτά τα τεράστια τρία Θα πάει και πιο κάτω. Ε. Φέτο έχει πέντε. Γιατί ήταν τόσο πολύ ο κόσμο, ζητάμε συγγνώμη. Κάθε χρόνο βελτιώνουμε και προβλέπουμε γι' αυτό. Επειδή φέτο πιστεύω ότι θα έχει περισσότερο κόσμο, ε, γιατί πλέον έχει αποκτήσει ένα brand name η πόλη και έρχονται από παντού. Και με από, τον, από την Λασόνα, από τα Τρίκαλα, από, το, ε, από τα Γρεβενά, Έρχονται εκδρομή με Πούλμαν για την εκείνη την ημέρα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και επίση, ο καλλιτέχνη, ο στάρ θα έλεγα, αυ, σημαίνει αυτό. Να προσελκύει το κοινό. Και πέρσι, αν θυμάστε, αλλά και πρόπερσι, αλλά ειδικά, ειδικά πέρσι, ο Σάκη Ορουβά σε όλη τη διαδρομή από το Ηρό μέχρι το χωριό του Βασίλη έβγαλε να μην πω εκατομμύρια, αλλά δεκάδε χιλιάδε σερφιν και φωτογραφίε. Ε, ε. σε, κουραστήκαμε να σταματάμε. Δεν είπε και όχι. Δεν μπορούσαμε και να σταματήσουμε είπε γιατί υπήρχε μια ροή κόσμου. Δεν είπε όχι σε κανέναν μικρό ή μεγάλο θαυμαστή. Είτε γυναίκα είτε άντρα. Φαντάστε είτε εσύ, ε, την Πέμπτη τι θα γίνει που συν, κάνουμε συνδυασμό δύο σε ένα. Δηλαδή την Παπαρίζου, την Έλενα η οποία οφείλω να, πω και αυτή είναι αλήθεια. Μαι, Όταν επίδελαι. είχαμε πάει. Περιμένω να ναι, τι, πω την αλήθεια. Όταν είχα πάει να ακούσουν και τα παιδιά στο, στη Νότιο Αφρική, στη, στο Γιωχάννη μου, την πήρα και okay. για συναυλία, για επαγγελματικού λόγου. Κάποια στιγμή, εντάξει, κάνουμε και προσωπικά έτσι. Να περνάει. Πήγαμε για σαφάρι στις ε, <laughs> και, <μή> γελνα, <βλούν laughs> στη ζούγκλα μέσα. Ναι. Ε, σταματάγανε οι λεοπάρδαλε. Μην γελάνε να βγουν τη γάπα τη. Σε σταματούσε η κυκλοφορία. Τα, τα ίδια τα ζώα, τα, αυτά τα, τα, τα άγρια τα ζώα και αγάπη δεν είχαν και πού λοιπόν, να τη δούμε. Ε, επειδή την έχω ζήσει την Παπαρίζου, δεν τη γουστάρουν μόνο γιατί είναι πολύ ωραία γυναίκα. Είναι πολύ καλό παιδί η Ελένα. Ναι, καλά, Εξαιρετικό. Το και ο Σταν βεβαίω σε εσά, σε αυτέ τι ημέρε. Τι νεολαία, τι άστο, μη συζητάμε. Άρα λοιπόν, και λοιπόν, ελάτε, ένα ελάτε, συνδυλμό. ελάτε, Δήμαρχε. Γιατί θα φανεί ότι, φύγουμε... ότι, πάμε να αποφύγουμε. Τα άλλα που μυρίζουν μπαρούτι. Ποια μπαρούτι, εμένα αυτά είναι η ζωή μου. Αυτά, αυτά είναι η ζωή, ζωή σας. Θα μα πείτε τώρα γιατί με πρωτοβουλία σα έρχεται και την άλλη εβδομάδα η Νατάσα για να τραγουδήσει για το ορφανοτροφείο για το Ορφανοτροφείο αυτό είναι ένα λοιπόν, φιλανθρωπικό σκοπό. Θα τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην ε, Καραμπάτζακη. Σα κατηγορούν για αυταρχισμό. Ότι εκεί είστε αποφασίζουμε και διατάζουμε ότι εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου και έτσι θα το κάνω. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται εκεί. Καταρχήν να πούμε το εξή. Ότι εκεί, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου, κύριε πολίζω, και γι' αυτό με επέλεξε ο κόσμος και να κάνω μία παρένθεση πριν πάω εκεί. Δεν με επέλεξε γιατί φορούσα γραβάτα, ήμουνα ωραίος. ή είμαι καράφλα έχω, προς Θεού. Ε, γιατί κάνω μελέτα σπάζοντας αυγά. Να έρθω σε ρίξω, όχι γιατί δεν μιλάω ωραία, ή αντιμιλάω, ή βρίζω. Αυτόν ψήφισε ο κόσμος του Βόλου έναν άνθρωπο που θα έρθει σε ρήξη με το κατεστημένο, με αυτή την πολιτική σαπίλα που τόσα χρόνια εκμεταλλευόντουσαν, ε, χρησιμοποιούσαν για ιδία ωφέλη και κομματικά ωφέλη, αν θέλετε, τον κόσμο και την πόλη, και να έρθω σε ρήξη. Ε, αυτή δεν είναι η ρήξη. Δηλαδή, στο χώρο εκεί της Καραμπατζάκης, που θεωρούν προνόμιό του σε σχέση με την Ζάχου, αλλά και όλο το Βόλο, ζει η οικογένεια με η το κατονομάζω. Τώρα αν ζει εκεί όλη η ζει... οικογένεια, σα το λέω. Μα εκεί ζει η οικογένεια θα... του βουλευτή του Μεϊκόπουλου. Η οικογένεια, ζει εκεί. μπορεί να μην ζει η ξαδέλφη του, ο πατέρα του. Δε... Δε... Λέω. Επώνυμα και α με διαψεύσουν. Δεν ξέρω αν μένει ο Αλέξανδρο, ούτε με αφορά. Λέω μένει η οικογένεια. Μπορεί να είναι όλη η οικογένεια, μπορεί να είναι μέρο από αυτό. Μάλιστα. Και ένα κομμάτι, αν θέλετε, τη ελίτ τη τότε Νέα Ιωνία. Γιατί για μα δεν υπάρχει Νέα Ιωνία, υπάρχει Βόλο. Ο Βόλο είναι ενιαίο και δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Και απέναντι στον κόσμο θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση να κρατάμε ισορροπίε. Δεν μπορεί ολόκληρη η πόλη. 150.000 και πλέον κατοίκων να στερείται μια φυσιολογική ροή κυκλοφοριακής ροής και περιβοντολικού χαρακτήρα, μια ανάπτυξη και μία αξία της περιοχής όπως θα το κάνουμε γιατί έχουμε προγραμματίσει και στον προπολογισμό μας 1,5 εκατομμύριο ευρώ για ποδηλατόδρομο, μεταφύτευση, παγκάκια και δρόμο ήπιες κυκλοφορίας και επειδή βολεύονται 15 οικογένειες άντε 20 που έχουν σχέσεις και με αναρχικά στοιχεία και με μπακαλάκηδες όπως είναι ο Λιμνιός και όλοι οι άλλοι, οι ίδιοι στην Αγριά, στα νερά, στο βιολογικό, οι ίδιες φωτογραφίες. Να στερούν τη δυνατότητα να αλλάξει προς το καλύτερο η πόλη. Ε, λοιπόν, τους λέω. Πήραν ένα εργαλείο δικό τους που διορίστηκε, γιατί αυτό είναι διορισμένος, δεν είναι εκλεγμένος, ο κύριος Ντίτορας, ο Γενικός Γραμματέας της Απεκεντρωμένης. Και ανακάλεσε απόφαση με την αιτιολογία, προσέξτε, ότι υπάρχει δικαστική διαμάχη. Δεν υπάρχει νομικός όρος τέτοιος πουθενά στον κόσμο. Έχουν, μπορεί να υπάρχει δικαστική διαμάχη. Για μα έχει εξαντληθεί, τα έχουν χάσει όλα. Αυτοί οι 10, 15, 20 προνομιούχοι στην Καραμπατζάκη και προσφύγανε στο Συμβούλιο Επικρατεία. Δεν, δεν μου στερεί αυτό το δικαίωμα τη Δημοτική Αρχή, τι τεχνικέ υπηρεσίε να συνεχίσουν το έργο του. Και χρησιμοποίησαν τον Τίτορα ένα εργαλείο, το φωνάζω κιόλα, και να προσέχει γιατί είμαστε έτοιμοι να του υποβάλουμε μήνυση. Τον προειδοποιώ μέσα από την εκπομπή σα με ό,τι προ... προβλέπετε. Δηλαδή με ό,τι συνεπάγεται αυτό κάτω από νόμιμες διαδικασίες, διαδικασίε. Με... Δεν εννοώ κάτι το παράνομο, αλλά από τη στιγμή Μήνες που για, για μας, Βέβαια! Κόσμος. Για μα, κύριε Πολίζο, ο Βόλο δεν είναι υπόθεση ενό ανθρώπου ιδίου. δύο. Αυτοί έχουν, βγάζουν σπυράκια με τον Μπαίο. Εδώ είναι η πόλη, ο Βόλο. Αγαπήστε αυτή την πόλη. Προσπαθήστε να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο για τα παιδιά μα, για το μέλλον τη πόλη που την είχατε τόσα χρόνια μέσα στη λάσπη, μέσα σε ένα σκοτεινό περιβάλλον με ιδιοτέλειε και συμφέροντα. Δηλαδή θα κλείσουμε την καραμπατζάκι για 50, εγώ δεν από 50. Θα του κάνω το χαρτί. Μισό λεπτό. 20 είναι. Μισό λεπτό. Η Καραμπατζάκη από την Αγία Παρασκευή μέχρι το μεταξουριού είναι ανοιχτή. Ναι. Από το Φαρδί και κάτω είναι ανοιχτή μέχρι την Λάριση. Ε, αυτό το και κομμάτι και... λοιπόν, πόσοι είναι, πείτε μα ακριβώ. 20 οι οικογένειε. Δεν, δεν μπορεί να είναι 50. 20-15 είναι. Δύο πολυκατοικίε, δύο τετράγωνα. Είναι ντροπή. Η μεγαλύτερη ντροπή και ντροπή στο Φούσκι κιόλα που πριν 17-20 χρόνια ενέδωσε και έκανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Ζάχου να έχει διπλή κανένα να ταλαιπωρεί το κόσμο όλο και η καραμπατζάκια εκεί να θε να κάνει πηγαίνουν οι σχολέ οδηγών και κάνουν το λεγόμενο σαλίγκαρο να μαθαίνουν τα παιδάκια οδήγηση. 17 στροφέ και στενά, για να, δηλαδή κόβουν την πόλη στη μέση. Αυτού του ανθρώπου ψήφισε μια μερίδα συνανθρώπων μα, πολιτών μα και κοιτάξτε ποιοι είναι. Τι πολιτικά σκουλίκια, πολιτική, ένα μηδέν μιλάμε. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει η πόλη. Κομματικά συμφέροντα κάθερα εξυπηρετούν. Είναι ντροπή. Και, και λέω και το, το εξή. Πήγαμε δύο-τρει φορέ να ξεκινήσουμε το έργο, ήρθαν να μα σταματήσαμε. Δεσμευτήκαμε όλη η δημοτική ομάδα και στην εισαγγελία, αλλά και στο Συμβούλιο Υπουργείων να ε, πέσουν οι τόνοι μέχρι να ε, δοθεί μια λύση. Και τηρούμε εμεί το λόγο μα και την ε, υπόσχεσή μα. Λέω όμω. Στον αέρα, τι πιστεύουν αυτοί οι 50 60. Ότι δεν έχουμε να, ε, τη δυνατότητα εμείς να κατεβάσουμε χίλιου 60 στην Καραμπατζάκη Δεν είμαστε ίδιοι όμως Δεν θα φέρουμε τους συμπολίτε μας σε σύγκρουση, ούτε σε αντιπαράθεση. Είμαστε υπεύθυνοι. Σα αυτού. Δεν βέβαια ότι προσπαθείτε ε, να δημιουργήσετε ε, ε, κοινότητα. Είμαστε υπεύθυνοι, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση σύγκρουση και όχι σαν και αυτού που πάνε απέναντι είναι το. Πέμπτο Λύκειο και προσπαθούν να πάρουν παιδάκια. Μέχρι εκεί φτάσανε για να δείξουν πολύ. Ρε, 50 είστε. Σα έχει φτύσει ο κόσμο. Τελειώσατε από αυτή την πόλη. Γιατί έχετε τέτοιε πολιτικέ αγκυλώσει, σκοπιμότητε. Ό,τι και να κάνετε, δεν το κάνετε με γνώμονα το καλό τη πόλη, αλλά για ιδιωτικού συμφέροντα. Ντροπή σα, εδώ πατσιαντά, είναι να τρελαίνεσαι. Ψήφισε ναι στην ποιότητα ζωή και στο συμβούλιο. Και τώρα κάνει ένσταση και πάει και διαμαρτύρεται εκεί. Εάν υπάρξει κάποιο ψυχίατρο ή κάποιο γιατρό και μου το εξηγήσει αυτό, τότε θα σηκώσω τα χέρια. Δηλαδή, πώ σήμερα ο Πατιαντά ψηφίζει ναι για την Καραμπατζάκη, να γίνει ήπια κυκλοφορία και έχει κάνει και παρατηρήσει πολύ σωστέ τόσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μετά από 20 μέρε, ένα μήνα, λέει όχι. Τι γίνεται. Ρε? Διεκδικείτε την ψήφο του Βολιώτη, εσεί και τη Βολιώτη σα. Εσεί πιστεύετε ότι εμεί βλέπουμε σε αυτέ τι ημέρε των διαμαρτυριών ανθρώπου που δεν έχουν καν σχέση με την περιοχή. 100... Που, το 80%. Που, είναι, α το πούμε έτσι, στρατευμένοι 80... εναντίον <laughs> του Μπέου. <laughs> το 80% εκεί δεν έχει καμία σχέση με την Καραμπατζάκη. Καμία σχέση. Ξέρετε πόσους κόσμο περνάει από τα ταξί δίπλα πάνω από το μεταξουργείο. Ε, δήμαρχε, να μπούμε να τσακωθούμε. Όχι, ρε παιδιά, αφήστε του. Θα γίνει το έργο. Έχει αγανακτήσει ο κόσμο. Και δεν το καταλαβαίνουν. Σήμερα ήταν εκεί η Δημήρα το δεν πήγαμε όμω εκεί. Και είχαν τραγούδια επαναστατικά. Με ποιον ρε να έρθετε σε σύγκρουση. Με ποιον ρε με του συμπολίτε σα. Με αυτό που μένει δίπλα και πίνετε καφέ. Και είναι ρηγμένο αυτό γιατί είστε βολεμένοι εσεί. Ρε δεν τρέπεστε λίγο. Αριστερή του κόλου. Ντροπή σα. Αυτά έχω να πω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει. Και ερχόμαστε γιατί έχουμε και εκεί να yeah, πούμε. Yeah. Έχουμε και τι εκδηλώσει. Έχουμε και κόμβου. Yeah, <laughs> τι να κάνουν τα παιδιά, <laughs> διαφημίσεις παιδιά, και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε με τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχηλέα Μπέο Και πάμε πριν γίνουν αυτά στην Καραμπατζάκη. Είχαμε στο γήπεδο σύγκρουση. Εσείς μιλήσατε πάλι για ανθρώπους που είχαν αναλάβει ρόλο. Ακούστε λίγο κύριε Σε εκείνη ε, ε, την αντιπαράθεση λίγο. των δύο ομάδων του Ολυμπιακού Βόλου με τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο. Κα, καμία σχέση με τις ομάδες και ούτε με ενδιαφέρει. Εμένα προσωπικά η έκρηξή μου αν θέλετε, γι' αυτό που χαρακτηρίζομαι ο αυθορμητισμός μου, η δυναμική και η αλήθεια. Δεν έχω να κρυφτώ πουθενά. Ήταν μια προσωπική αντιπαράθεση με το γιο και τον πατέρα Μπατσουβάλη και εδώ θα πω κάτι σημαντικό γιατί έτσι έχω μάθει στη ζωή μου γι' αυτό με λατρεύει ο κόσμος όλος, αυτός που με λατρεύει και ιδιαίτερα το γυναικείο φίλο. Είχα λοιπόν μια προσωπική αντιπαράθεση. Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο όταν μπορούμε να αντιπαρατηθούμε και να έχουμε μια έντονη αν θέλετε ψημαχία σε ό,τι βαθμό θέλετε είναι προσωπικό. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Την ευθύνη λοιπόν αυτών των προσωπικών δεδομένων θα κληθεί ο κύριος Μποτσιβάλης, πατέρας και γιος στην ελληνική δικαιοσύνη να το αποδείξουν. Δηλαδή πώς μια προσωπική συνομιλία σε αυτό το ύφο, όσο και έντονο να ήταν και όσο επικριτικό αν θέλετε τη δημοσιοποίησαν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γνωστού δημοσιογραφικού σκουπιδιού. Θα πω όμω κάτι. Εγώ σε αυτή την. Άρα εσεί, μισ... όχι, όχι, μισό λεπτό πριν φύγουμε από αυτό. Εσεί λέτε ότι αυτή σα την αντιπαράθεση ή όσα λέγατε εσεί, εν πάση περιπτώσει, στου ε, δύο κυρίου Μποτσιβάλι, την κατέγραφανε εκείνη. Βέβαια. Αυτό λέτε. Αυτό, αφού ήμασταν οι δυο μα. Ποιο άλλο θα την καταγράψει. Αυτό, αυτοί το καταγράψαν. Α, αυτό που ακούγεται είναι εσεί να απευθύνεστε oh, σε εκείνους yeah, αυτοί, από μακριά. Κοντά, κοντά, κοντά στο ένα μέτρο. Μας χώριζε το, Τώρα. Γιατί έγινε όλο αυτό. Εκνευρίστηκα με τη συμποριφορά του αστυνομικού διευθυντή του κ. Τόλια, αλλά και με αυτά που μου είπε ο γιος, και αντιπαρατέθηκα κι εγώ, και yeah. συμπεριφορά ήταν, λέω, του κ. Τόλια. Είναι γιατί... Συγγενικό του πρόσωπο δουλεύει στην επιχείρηση του κ. Μποτσιβάλι και θεωρώ ότι εκείνη τη στιγμή δεν στάθηκε στο ύψο των περιστάσεων ω αστυνομικό διευθυντή, αλλά λειτουργήσε ω προσωπικό security του κ. Μποτσιβάλι. Και το κλείνω εκεί. Θέλω όμω δημόσια. Εντάξει, είναι βαρύ όμω αυτό. Το Α, καταλαβαίνετε αφήνει. ότι είναι βαρύ αυτό βάρη. που λέτε. Ε, Είναι βαρύ, πώ να το κάνω. Γιατί είναι όταν βάρη. λέτε ότι ο αστυνομικό διευθυντή συμπεριφερόταν σαν σωματοφύλακα του Μποτσιβάλη. Ναι. αυτό θεωρώ. Του, του είναι, είναι βαρύ. κρίσιμο, βαρύ. Δεν Πολύ... μπορώ να πω κύριε ότι είναι Πολύζο. κάτι που το λέμε με ευκολία. Κύριε Πολίζο. Είναι βαρύ. Είναι κρίσιμο. Όπω κρίση είναι και του δημοσιογράφου του κύριου Καλογιάννη αυτά που είπε σε, σε. σε τηλεοπτικό σταθμό για τη συμπεριφορά του αστυνομικού διευθυντή και τους ε, κατώτερους του. Που δηλαδή, ενώ τον απειλούσανε, τον βρίζανε, του πετάγανε μπουκάλια, Αντί να τον προστατέψουν, του είπα να σηκωθεί να φύγει. Αν αυτό λοιπόν είναι η δουλειά της αστυνομίας, λυπάμαι πολύ για τον αστυνομικό διευθυντή της, ε, του Βόλου. Και εν πάση περιπτώσει, όπως το έφ έφερα, είναι μία κρίσιμο. Δηλαδή, <coughs> ότι μπορούσε να κρίνει εκείνη τη στιγμή διαφορετικά, να προστατέψει τόσο εμένα, τόσο τον, τους τόσο τα παιδιά όσο και τι γυναίκε που δεν ήμασταν πάνω από 30 άτομα, παρά να επιλέξει να μα διώξει κακή κανένα. Αλλά αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Θέλω όμω να πω κάτι σημαντικό. Σε αυτά τα δύο λεπτά, ένα, τρία, δεν ξέρω πόσο είναι, γιατί ήταν σε μια στιγμή ένταση και βγήκα εκτό αυτού, γιατί αγανάκτησα. Όλα όσα έχω πει κατά τη οικογένεια Μποτσιβάλη, δηλαδή πατέρα και ο γιο, πιο πολύ για τον πατέρα, τα έχω πει επανειλημμένω. Δεν αναιρώ τίποτα. Αντίθετα, τα υιοθετώ και τα υποστηρίζω. Όμω, ένα κομμάτι που αφορά στη σύζυγο του Γιώργου, του Μοτσιβάλη, ζητάω συγγνώμη στην κοπέλα αυτή. Καταρχήν δεν το είπα δημόσια. Γι' αυτό πρέπει να απολογηθεί ο άντρα τη, γιατί το έβγαλε στη δημοσιότητα. Και θα, θα έλεγα εγώ, το σωστό ήταν αυτό το κομμάτι να το κόψει. Γιατί δεν είχα καμία πρόθεση να θίξω. Την κοπέλα αυτή ούτε την ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Αλλά ήταν η λογομαχία που είχαμε ε, μαζί με την, τον πατέρα και Γιώργο Τσιβάλι. Και το κλείνω εδώ, γιατί εγώ στη ζωή μου, εκεί που μεγάλωσα, έχω μάθει ότι η συγγνώμη είναι αντρική. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτή η κοπέλα δεν μου έχει φτιάξει τίποτα. Αλλά δείχνουν το ποιόν τους, προκειμένου να με στιγματίσουν εμένα ή να με, να με θίξουν, θίγει και την ίδια του τη γυναίκα. Και τελείωσε το πανεπιστήμιο. Είστε τόσο βέβαιο ότι δόθηκε από την. Ένα, μα έδειξε, έχω μάρτυρε. Ότι μα τραβάει. Είχε βγάλει το κινητό του και τραβούσε. Αλλά εγώ πάνω στα νεύρα μου, δεν με ενδιαφέρει αν θα με δηλαδή. Και να μην με τραβούσε. Αν πήγαινε στο δικαστήριο και έλεγε, είπε Αυτά ο τι θα έλεγα. Όχι, αφού τα είπα. Και δεν τα παίρνω και πίσω κιόλα. Αφού Αφού είναι. είναι. Τι να του κάνω. Και θα τα πούμε στα δικαστήρια. Μάλιστα. Αυτό είναι το κομμάτι. Όμω. Επειδή γιατί το χρησιμοποιείτε. ότι θα πάνε στα δικαστήρια, γιατί αυτή είναι η απειλή τη κοινωνία. Κάνανε μήνυση. Ναι, εντάξει, το κύριε. πληροφορήθηκα από τι εφημερίδε και πήγα κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα. Λέω ρε παιδιά, τι έγινε. Με ψάχνετε, εδώ είμαι. Και όταν πληροφορήθηκα τι, το, το, κεί, το κείμενο τη μηνύσεω, υπέβαλα κι εγώ μήνυση, γιατί εκτό αυτά που μου είπαν Προβήκαν και σε κακουργηματική ενέργεια. Δηλαδή, μια συνομιλία ιδιωτική να την ε, Άρα θα ανταλλάξατε μηνύσεις. Ναι, ε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εσεί θα κάνετε γιατί δημοσιοποίησαν την είναι ιδιωτική κακού, σας... Είναι κακούργημα αυτό και επίση, αντίστοιχε ύβριες δέχτηκα κι εγώ. Δεν ακούγονται. Ε, δεν ακούγονται, λογικό δεν είναι. Τις αφαίρεσαν. Θα θα δεν τα ξέρω εγώ τι κάνανε, τι δεν κάνανε. Θα φέρουν το, το ηχητικό και θα το δούμε. Αν έχει γίνει σειραφή, αν έχει. Τώρα πάμε να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, γιατί αυτή είναι η μικρότερη εικόνα. Ναι. Στη μεγαλύτερη εικόνα ε, μπορεί να περπατήσει αυτό που λέγατε και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή να πάμε με μια ομάδα, δεν είναι αστείο. Δηλαδή, τα παιδιά εδώ, οι περισσότεροι είναι από τη Λάρισα, ξέρουν ότι η Λάρισα, η πόλη τη Λάρισα, δεν λέω ο έχει μια ομάδα την ΑΕΛ. Ναι. Χρόνια τώρα. Αυτό μπορεί. Σε αυτό το κλίμα που είναι πολεμικό, που μοιάζουν οι δύο παλαιότερε ομάδε να έχουν δημιουργήσει ένα μέτωπο, έστω και αν είναι προσωρινό, για να αντιπαρατεθούν με την καινούργια ομάδα, αυτά μοιάζουν να είναι όριμο ώστε να ξεπεραστούν τα πράγματα και να πάμε σε Ακούστε μια ομάδα. Ακούστε να δείτε, επειδή έχω μιλήσει επανειλημμένω με του επενδυτέ που ανέλαβαν αυτό το ρίσκο με την καινούργια ομάδα. Αυτό είναι ο σκοπό του. Εδώ όμω το πολεμικό κλίμα που λέτε το δημιούργησαν. Ζήτημα είναι δεκάτομα που έχουν συμφέροντα. Το πιο παλιά, εάν έλεγε να γίνει συγχώνευση, ήσουν εχθρό και τον δύο. Εδώ δεν μιλάμε για συγχώνευση. Μιλάμε για μια νέα ομάδα που θα απορροφήσει κάτω από υγιεί συνθήκε. Τις άλλε δύο. Εάν τώρα του αρέσει το κλίμα που επικράτη, δηλαδή, απλήρωτοι παίχτε, χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κομμένο το νερό και το ρεύμα, mm -hmm. προβλήματα... Ε, ε, προβλήματα... Εν πάση περιπτώσει, με, 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 ένα δεν αρθούνε, προβλημάτων μικροτέρων ναι, μεγαλύτερων. Δεν θα έρθουν ε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικονομικά συμφέροντα, ιδιοτέλειες, να κρίνουν για αυτή τη μεγάλη, μα πολύ μεγάλη και γενναία προσπάθεια. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Και πώς θα το κρίνει ο κόσμος. Δεν πάει σε εκλογές προφανώς. Όμως εάν στη διάρκεια του πρωταθλήματος της χρονιάς. Η μία ομάδα έχει 2.000 κόσμου ή ενάμιση ή 2,5 ή χίλια και οι άλλες δύο ομάδες, όπως εχθές με τον Αλμυρό, δεν υπερβαίναν τα 400 άτομα, νομίζω ήδη ο κόσμος έδωσε την απάντησή του. Ότι πλέον, υγιείς φιλάθλοι, έτσι, πλέον ήρθε η ώρα για τη δημιουργία μιας πανίσχυρης ομάδος. Εάν λοιπόν ο κόσμος θέλει να έχει μια υγιή ομάδα, να πρωταγωνιστήσει, δεν μιλάμε για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, έχει κριθεί στη Β' Εθνική αλλά και ακόμη περαιτέρω στη Super League και γιατί όχι στην Ευρώπη, οφείλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Αν όμω θέλουν να μείνουν στη μιζέρια και στην κακομοιριά, είναι δικαίωμά του. Αυτοί θα το επιλέξουν. Τώρα, κάποιο Πέγιο, κάποιο Τσιτσυρίκο, κάποιο Μαστρογιάννη ή κάποιο οποσ... οποιοδήποτε, είναι δικαίωμά του να υποστηρίζουν την ομάδα του. Τώρα, την προπαγάνδα που κάνουν του έχει καταλάβει ο κόσμο. Δεν του ακούει. Καταλάβανε τα κίνητρά του. Αλλά μέχρι εκεί είναι δικαίωμα του κάθε πέγιου, του κάθε πολίζου, του κάθε μπέου να υποστηρίξει κάτι. Θεμητό. Να σα πω μια και αναφέρεστε και σε ανθρώπου που ακουμπάνε με έναν τρόπο στα μέσα. Εσεί θεωρείτε ότι όσοι από την αρχή βρέθηκαν απέναντί σα, ενώ από μέσα ενημέρωση, είναι εκείνοι που διαμόρφωσαν, εγώ δεν ξέρω σε τι βαθμό ε, επιρροή έχουν, ε, πόσο επιδραστική είναι για να χρησιμοποιήσουμε έναν σύγχρονο. Ωραία, θεωρείτε ότι όσοι στην περίπτωση τη Καραμπατζάκη που είναι άλλο μέτωπο, στην περίπτωση του ποδοσφαίρου που είναι εντελώ διαφορετικό, ενώ με άλλη σύνθεση ναι. πληθυσμού, έχουν συνεισφέρει και αυτοί δεν τα το, μέσα. Δεν το συζητάμε. Mm -hmm. Και πολιτικοί παράγοντε έχουν εκμεταλλευτεί αυτό, νομίζοντα ότι έστω και με όλο αυτό το θόρυβο θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την ψήφο των βολιωτών. Αλλά και δεν συζητάμε και οι δημοσιογράφοι έχουν παίξει ρόλο. Δηλαδή, δε, μου είναι αδιανόητο να πιστέψω ότι οι υγιεί δημοσιογράφοι που σέβονται το επάγγελμα που κάνουν να μην στηρίζουν αυτή τη νέα προσπάθεια και επιμένουν στη νίκη βόλου και στον Ολυμπιακό βόλου. Η, η νίκη βόλου και ο Ολυμπιακός βόλου, για να το ξεκαθαρίσουμε, και σας το λέει ένα άνθρωπο που γνωρίζει το ποδόσφαιρο όσο κανένας άλλος τουλάχιστον σε αυτήν εδώ την πόλη. Για να μην μπούμε και πέρα πέρα. Δεν είναι μεγάλε ομάδε όπω παρουσιάζουν. Είναι ιστορικές ομάδες, σύμφωνα με την ιστορία, με τα χρόνια και όχι τίποτα άλλο. Οι μεγάλες ομάδες σέβονται καταρχήν την παρουσία τους, οι παράγοντες που τους εκπροσωπούν και δεν μειώνουν την ιστορία. Εδώ πέρα μιλάμε για παράγοντες παροδία, που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεχτήκανε να συμμετέχουν ή να συμβάλλουν ή να είναι μέλη του ΔΣ, να προσφέρουν τι. Τι να προσφέρουν, δεν μας είπανε. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε να παραπέουν και να είναι όχι για μιζέρια, για κατάντια, για απαξίωση, αλλά ό,τι χειρότερο υπάρχει Μάλιστα. τα τελευταία χρόνια στην πόλη του Βόλου. Και στι δύο τη ομάδε. Και ψάχνουν να δούνε. Φταίει ο ένα, φταίει ο άλλο. Εσεί φταίτε, κύριοι. Δεν φταίει κανένα άλλο. Α κάνατε ομάδα. Αν δεν έχετε γνώση, λοιπόν, αφήστε και το σημαντικότερο. Μην βάζετε αυτά τα εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιείτε για να παραπλανήσουν τον κόσμο, να ρίξουν λάσπη και να σπείρουν διχόνια. Ο Βόλο, οι κάτοικοι του, οι φιλαθλοί του, αν θέλετε, που αγαπάνε το ποδόσφαιρο, δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα. Είναι ήρθε η ώρα να ενωθούν, να συνεπάρξουν για μια μεγάλη ομάδα, για μια ομάδα με δύναμη που θα εκπρασ... εκπροσωπήσει τον Βόλο στη Σούπερ Λίγκα αλλά και στην Ευρώπη. Και ε, μετά λέτε αυτά και σα λένε ότι είναι δικιά σα η είναι αλήθεια. ομάδα. αλήθεια. Ναι, δίκα... αλλά σα λένε μετά ότι είναι δική σα και μεγάλο λέτε... λάθο. Κάνετε μεγάλο λάθος. Εγώ βγήκα και είπα επώνυμα, επίσημα και όχι κρυβά, ότι στηρίζω αυτή την προσπάθεια. Γιατί πλέον. Εντάξει, αυτό η αλήθεια είναι το είχατε πει. Να δούμε λοιπόν, πώ θα πάει. Πώ θα πάει. Και δεν είπα ποτέ σε κανέναν Ολυμπιακό ή σε καμία νίκη, φύγει από την ομάδα σου και στήριξε την κοινή μου ομάδα. Του έλεγα στηρίξε τι ομάδε σα. Όμω τώρα έρχεται ο ίδιο ο κόσμο και λέει τι να στηρίξουμε. Τι να στηρίξουμε. Θα σα πω μόνο κάτι. Το 2014, Έλα, 2011, πριν το γίνει αυτό. το κακό που έγινε στην πόλη και στην ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, άφησα γεγραμμένα 590 παιδιά στι ακαδημίες. Σήμερα, ξέρετε, πόσα είναι, 58. Τι να να απαξιώσαν τα πάντα. Έχουν για τελειώσει. Γιατί είμαστε στο 11 Γιατί πέσαμε εκεί. Ρωτήστε αυτού. Προφανώ δεν είναι από το Θεό. Κάτι φταίει. Κάτι κάνανε. Κάτι, μάλλον δεν κάνανε σωστά. Μάλιστα. Ναι, για να τελειώσει λοιπόν. το πανηγύρι. Ω εκ τούτου λοιπόν, ο κόσμο είναι αυτό που θα αποφασίσει. Δεν θέλω ούτε συγκρούσει. Παρακαλώ τον κόσμο, γιατί παρακολουθώ κάποιε αθλητικέ εκπομπέ και στέλνουν προκλητικά μηνύματα. Να σταματήσουν αυτά. Ζούμε στην ίδια πόλη. Το εάν θα υπάρξει μία ομάδα ή όχι, θα το αποφασίσει ο κόσμο με τη συμπεριφορά του. Και καλό αυτού του παίγιου, τη Ειρήκου και Μαστρογιάννηδε να σταματήσουν να είναι χμηροί, να προκαλούν, δεν κάνουν καλό. Είναι ντροπή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στου κυκλικού κόμβου για να κλείσουμε με τι εκδηλώσει. Είπατε ότι εμεί επιλέξαμε να ξεκινήσουμε από τον κόμβο Δημηνίου, γιατί είναι ο πιο δύσκολο τεχνικά. Αυτό σημαίνει, και μάλιστα είπατε θα τον παραδώσει ο πολύ νωρίτερα από τι 20 Δεκεμβρίου. Όχι, δεν είναι ο πιο δύσκολο τεχνικό. Ο πιο δύσκολο είναι, είναι Αθηνών-Κλαρίση. Ε, Αυτό είναι ο δεύτερο πιο δύσκολο. Αλλά ξεκινά από την αρχή και ολοκληρώνει αυτός λοιπόν ο κυκλικός κόμβος μας είχε διαβεβαιώσει ο κύριος, ε, ο κύριος εργολάβος, ο ανάδοχος. Έχω, έχω τρελαθεί τώρα γιατί μου ήρθε μήνυμα, θα τα πω στο τέλος κλείνοντας. Ότι το εργαλείο που λέγεται δίτορα στι αποκεντρωμένες διοίκησεις, ντροπή της δημοκρατίας, ντροπή για το θεσμό, αλλά πολύ σύντομα θα φύγει από ότι εκεί. Τι έγινε. Ότι Ότι ε, ακύρωσε την απόφαση. Ντροπή μιλάμε. Δεν άλλη πειράζει. Απόφαση. Ναι, άλλη απόφαση. Ντροπή για, το, για την Καραμπατζάκη. Ντροπή. Ολόκληρη αποκεντρωμένη διοίκηση τη περιφέρεια. Εμεί θα, θα δικαιωθούμε και στο άρθρο 152, γιατί εκεί δικάζουν δικαστέ που έχουν, θέλω να πιστεύω, δικαστική συνείδηση και δεν επηρεάζονται. Αλλά και στο Συμβούλιο Επικρατεία. Είναι ντροπή του να ακούσει ο κόσμο, υπάρχει. Γενικός γραμματέας απακεντρωμένης με το όνομα Ντίτορας, ο οποίος είναι έρμεο των πολιτικών σκουπιδιών σε αυτή την πόλη. Ντροπή. Τα λέτε σαν να τον στοχοποιείτε. Ντροπή. Το. Είναι ντροπή. Τι να στοχοποιήσω. Ακύρωσε το την δίτρορα. προηγούμενη απόφαση. Ναι. Ναι. Ντροπή. Είναι ντροπή. Λυπάμαι πολύ κύριε Ντίτορα. Λοιπόν. Ντροπή. Λοιπόν να πούμε για τη... Ελάτε δημαρχία. Να, να ξέρει τι κάνουν του δημοκράτε ότι αυτά τα πράγματα δεν γινόταν ούτε στη Χούντα στην 7 αιτία του 67-74. Ντρέπομαι πραγματικά που αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον όρο προοδευτικού, αριστερού, τα κόκαλα του πατέρα μου τα τρίζουνε, και δημοκράτε. Πρέπει να ντρέπεστε. Πρέπει στερείτε από την πόλη ένα έργο ζωή που 40 χρόνια. Δεν είχε το ειδικό ανάστημα κανένας πολιτικός να έρθει σε κόντρα με αυτή τη σαπίλα. Ε, Εμεί θα το προχωρήσουμε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, ελάτε δίπλα. Λοιπόν, πάμε για τον κυκλικό κόμμα. Ναι, ναι, σας είπα, Ό, Ότι, ότι... τέλο Νοεμβρίου θα είναι έτοιμο. Ε, Συνήθω όταν οι εργολάβοι και οι κατασκευαστέ δίνουν μια ημερομηνία. Πόσο δυνατά. Καθυστερούν 5-10 μέρε. Όμω εδώ ήταν και το ξύμορο αυτό που συναντάμε είναι. Φοβερό σε αυτή την πόλη. Πραγματικά 200 οικογένειε δεν παραπάνω. Θεωρούσαν το βόλο δικό του μαγαζί. Κάνανε ό,τι γουστάρανε. Πήγανε λοιπόν, επειδή ήρθαμε στη συνεννόηση, να δουλεύουν Σάββατο και Κυριακή για να παραδώσει το έργο προ όφελο τη πόλη, αλλά και τριγύρω των μαγαζιών που έχουν χάσει κάτι από το εισόδημά του. Και κάνανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασία. Και πήγε η επιθεώρηση εργασία και του σταμάτησε την Κυριακή. Αυτοί είναι που αγαπάνε την πόλη του, το λαό του, του κατοίκου. Πρέπει να ντρέπονται. Αυτά τα βγάζω στον αέρα για να καταλάβει ο κόσμος τι πόλεμο δεχόμαστε. Και να καταλάβει ο κόσμος ότι όλοι αυτοί που κάνουν τους, τόσα χρόνια τους είχαν πιάσει κορόιδο και θεωρούσαν είτε νομάρχης, είτε βουλευτής, είτε δημοτικο συμβουλο είτε δήμαρχος ότι η καρέκλα του ανήκει, δεν σας ανήκει ο κόσμος αποφασίζει. Και εμάς αυτά που λέω εγώ τώρα θα κριθούμε εμείς το 19 Ας. από τον κόσμο για να τελειώσει αυτό το πανηγύρι. Θέλω να πιστεύω όμως ότι πριν τα Χριστούγεννα θα... Παραδοθεί ο κυκλικό κόμβος που θα είναι πρότυπο για όλη την Ελλάδα όπω τον κάνουμε. Επειδή θέλει να με πα στι γιορτέ και είναι γιορτές, σημαντικό αυτό, πάμε, είναι να, να, πω τις χαμόγια, αλλά... να πω για τι κλήσει ένα λεπτό. <laughs> Γιατί έχουν αναλάβει εργολαβία αυτά τα σκουπίδια τη δημοσιογραφία, τα εργαλεία με εντολέ από του πολιτικού απαταιώνε που εξαθλειώσανε τον ελληνικό λαό και την νεολαία μα. Ότι είναι νόμος του κράτους. Δηλαδή, όποιο από τη Δημοτική Αρχή έδινε εντολή σε έναν υπάλληλο να μην κοινοποιήσει τα προστήματα αυτά από τι κλήσει, ο υπάλληλο και φυσικά δεν θα εκτελούσε αυτήν την εντολή, γιατί θα πήγαινε για παράβαση καθήκοντο. Ω εκ τούτου δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Όμω, όλε οι υπηρεσίε του Δήμου ναι, Βόλτα. Σα λένε ότι είστε τρία χρόνια και στα πράγματα και δεν το κάνατε την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη. Τι να πρωτοκάνε την πρώτη χρονιά, έχει τόσα πράγματα. Κάποια στιγμή θα το κάναμε. Γιατί όμω. Και γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί, κύριε Πολίζο. Αφήστε τι λένε. Γιατί δεν είμαστε σαν του άλλου. Δηλαδή, υποχρεώσει που έπρεπε να κάνει ο Σκοτεινιώτη, ο Βούργαρη, ναι, μα... ο Μήτρου. Σύμφωνα. Ένα λεπτό. Δεν τι κάνανε αυτοί. Γιατί δεν τι κάνανε. Ποια περίοδο. Σε γιατί... ποια περίοδο. αυτό. Δέκα χρόνια, 12. Γιατί δεν τι κάνανε, να μου πείτε. Να σας πω εγώ. Ξεκινάμε το 8 δηλαδή. Ναι, να σα πω γιατί δεν τι κάνανε. Γιατί δεν ήρθαν να έρθουν σε ρήξη με το πελετε... πε... πελατειακό του κοινό. Πήγαινε ο άλλο με την κλίση, του έλεγε Άστο, μην την πληρώσει, θα τη φτιάξω εγώ. Και μόλι έφευγε την έσκισνε. Αυτή ήταν η διαδικασία. Α, υπόσχονταν Εχτών... ότι τη σβήνουν, ναι, αλλά δεν τη σβήναν από το σύστημα. Αλλά ήταν περασμένε μέσα στο σύστημα. Άμα ήταν μάγκε, θα τη σβήναν από το, απ το σύστημα. Και όχι να πάει πίσω-πίσω. Right. Εμεί ήρθαμε, πήραμε την απόφαση, σταθήκαμε στο ύψο των περιστάσεων. Είναι πολιτική ευθύνη, προ όφελό του. Με ποια έννοια. Ότι είμαστε εδώ, τόσο το γραφείο Δημάρχου, όσο όλοι οι παράγοντε εάν και εφόσον έχουν έστω και το παραμικρό στοιχείο, αποδεικτικό στοιχείο, να πατήσουμε πάνω, να τους τη σύμφωνα με τον νόμο, πάντα για να μην πάμε για παράβαση καθήκοντος. Καθώς και επίση το πήραμε τώρα, γιατί η Θεία γιατί έχουν τη δυνατότητα στις δύσκολε στιγμές που περνάμε, να μπουν στη ρύθμιση μέχρι 30 Νοεμβρίου. Λάξε. Και τους καλώ Αλλά, λοιπόν. Και, κοιτάξτε, όχι δήμαρχε, εγώ έχω πει το άλλο. Ο τύπος που θέλει να έχει έξω από την καφετέρια που πίνει, και λέει: Δεν πειράζει, α με γράψει. Και τα αφήνει στο ταμπλό να μαζεύονται 10 και 20 κλήσει. Ή τι πετάει στον κάδο όταν βγει. Γιατί είναι ο μάγκα. Και ο άλλο που είναι ο που βάζει και το αντίτιμο. Ή προσέχει που θα το βάλει το αυτοκίνητο. Δεν μπορούν να έχουν την ε, ίδια αντιμετώπιση. Όχι, ναι, δεν ναι, μπορούν ναι, να έχουν την μπορούνε, ίδια ναι, αντιμετώπιση. Όμω, όπω εγώ. Και πρέπει πρέπει έτσι, να έχουμε ισονομία. Ξέρετε, κύριε Πολίζου, Είστε αδιάφορο κι εσεί. 1150 ευρώ. Α, σας. Πήγα και τα πλήρωσα. Δεν τα λυπηθήκατε. Τα λυπήθηκα, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτεσαι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, μπορεί να υπάρχουν κάποιου από αυτού που να έχουν κάποιο δικαιολογητικό. Οτιδήποτε. Να έρθουν. Δεν λέμε το... για τη μία περίπτωση και τι δύο. Όχι, υπάρχουν. 1150 όχι. που ήρθαν σε εσά. Ή... Δεν έχουν... μαζεύονται έτσι από εύκολα. Στι 150 έχουμε σβήσει τι 20 όμω. Προσπαθούμε. Δηλαδή, θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Ότι ο, ο, ο Δήμο Βόλου, η σημερινή δημοτική αρχή, δεν το έκανε αυτό για να, εισπράξει, να έχει εισπρακτική εισρωή χρημάτων. Δεν τα έχουμε ανάγκη έχει τέτοιο καλό ταμείο και αποθεματικό που να είστε σίγουροι αυτά πάνε λοιπόν, τα πίσω στου πολίτε. Ω εκ τούτου, μην του ακούτε που λένε παραγράφονται στα πέντε χρόνια κακώ έτσι. Φέρτε μα εμά ένα νόμο ή ένα χαρτί ότι είναι παραγεγραμμένο. Ε, εκείνη τη στιγμή είναι δέσμευση. Είναι δέσμευση. Απέναντι στον πολίτη, γιατί είμαστε δίπλα στου πολίτε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κρίση, είμαστε μαζί του, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, τι σηματοδοτεί το ραντεβού τη Πέμπτη στι 7 στο Ηρό στην Παραλία. Και με καλό καιρό να το πούμε, παιδιά. Όχι να πεις εγώ, πριν, θα πριν, έχει δεκα... πριν πόσο καιρό που είχα έρθει σε μια εκπομπή, σου είπα ότι την πρώτη, την 30 Νοεμβρίου, ανακούσουν και τα παιδιά. Θα έχει καλοκαιρία. Θα έχει καλοκαιρία, ήλιο, όχι, ήλιο φάνηκε. το έλεγε, να σα πω τώρα, επειδή εγώ παρουσιάζω, το έλεγε σε όλε τι συσκέψει. Σου έλεγε ρε, μην ανησυχείτε. Ναι, Φέραν διάφορα είπα. μοντέλα ναι, δεν, καιρού. Ναι. Και έλεγε, μην ανησυχείτε. Όχι, να ακούσουν και τα παιδιά και ο κόσμο. Είχα πει τότε είχα βρει έναν μάγο από το Μέξικο και την Κολομβία. Μην γελάς, Ινδιάνος. Έκανε βουντού να φύγουν ναι, τώρα, τα έστε, μάγια. Καταλάβατε. Έκανε βουντού να φύγουν τα μάγια από αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες που παρακαλούσαν να χιονίζει και να βρέχει. Να μας χαλάσουν τη γιορτή. Και μου στείλε κάτι σε ένα φάκελο μέσα ταχυδρομικός. Εγώ τον πλήρωσα. Μην νομίζουν ότι βγήκαν τα λεφτά από κάποιο κωδικό. Δεν επιβαρύνω το, το Δήμο. Και αυτό το κάτι το, Ρίξαμε στη θάλασσα και είπε ότι από τις 29 του μηνός μέχρι και τις 2 θα είναι από 12 μέχρι 19 βαθμούς. Με κοντομάνικο εγώ θα βγω την πέμπτη στη σκηνή να ξέρεις. Με τέτοιο λοιπόν, κρέο που μαζέψαμε πέρσι με το Ρουβά. Άρα λοιπόν ο κόσμος να ξύριζε. κατέβει να χαρεί. Mm -hmm. Πολλά πράγματα, πολλά happening, πο, πολύ χαρά. Πράγματα που, τα οποία έχουν στερηθεί θα τα χαρούν για 40 και πλέον μέρες. Ε, κάποια από αυτά τα είπα. Θέλω να κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση προς... σε απανταχού Έλληνε. Να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση πλέον, όπω κάθε χρόνο, μεταδίδεται δορυφορικά σε όλο τον κόσμο, παντού. Με πήρε ο λάμπη τώρα ο φίλο μα ο Τζιμάς, που ταξιδεύει για την Αφρική, την Αιθιοπία. Να έχει καλό ταξίδι ο άνθρωπο και μου ζήτησε πώ θα συνδεθεί και του δώσαμε τα στοιχεία για να μπει. Φανταστείτε τώρα ο άνθρωπο 80-83 χρόνια. Θέλει να το δει. Καναδά, Αυστραλία, Αμερική παντού και σε όλη την Ευρώπη. Και χιλιάδε κόσμο, όχι μόνο βολιωτών, επισκεπτών θα χαρούν αυτό το φαντασμαγορικό, ένα σοου ανεπανάληπτο που θα του δώσει χαρά, παιχνίδι. Τα παιδάκια δημιουργούμε τη Σοκαλατούπολη κατευθείαν από την Ελλάδα Έξπορτ, από, από τη Θεσσαλονίκη, από την έκθεση. Με μέσα Μουσική, ε, χορευ, μουσικό, Έχει παράσταση. Θε, παράσταση θεατρική, θεατρική μουσική. Θεατρική παράσταση και μπαίνει το παιδάκι μέσα και κάνει τη δικιά του σοκολάτα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι κάτι πρωτόγνωρο για την πόλη. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλου του υπαλλήλου του Δήμου Βόλου και του εξωτερικού συνεργάτε που συμβάλλανε, συμμετείχαν και συνεχίζουν να συμμετέχουν για να δημιουργηθεί αυτό το φαντασμαγορικό αριστούργημα, θα το έλεγα, που προσωπικά εμένα χαίρομαι που γίνεται στην πόλη μου. Και όπου πάω λένε τι ωραίος και τι όμορφος είναι ο Βόλος. Να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Και την Πέμπτη καλώ όλο τον κόσμο να γιορτάσουμε μαζί. Να χαρούμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να δούμε τις ομορφιές που έχει ετοιμάσει η σημερινή Δημοτική Αρχή. Κάνω όμως μια έκκληση. Για Λέτε, να κουβώς και, έκλεισα. Και έκλεισα ναι. παιδιά μου, έκλεισα. Όχι με το Αιλά <Σχει> Βόλος. Στη... στο πρόγραμμα κάθε <Σχει> χρόνο όπως ξέρεις βγαίνουν στους δρόμους τα Μίκη Μάου. Ο Γκούφι, ο Ντόναλτ, η Μίκη, τα γνωρίζει. Δεν τα βγάζουν φωτογραφίε. Φέτο, επειδή οι ηθοποιοί αυτοί έχουν δηλώσει κόλλημα, α έρθουν όλοι αυτοί οι αποστολάκιδε, κοκκινάκιδε, πώ του λένε, γαργάλιδε. Δεν είναι κακό να προσφέρουν. Μίκη Μάου είναι στην ζωή του κανονικά. Μίκη Μάου θα είναι και εκεί απλά. Θα προσφέρουν στα παιδάκια. Ελάτε να αντιθείτε, προσφέρετε και εσείς κάτι στην πόλη. Γιατί το μόνο που προσφέρετε είναι ενστάσεις, παρατηρήσεις, προσφυγές, Στη δεξίωση δικαστήρια. τους καλέσατε μετά. Ποιους να, να χαλάσουν τη δεξίωση. Ε, τι θα κάνω. Πρώτα θα δηλώσουν συμμετοχή να ντυθούν, να λοιπόν, βάλουν την κανονική, τους, την κανονική επτά, τους εμφάνιση επτά ώρα. και μακάρι να έρθουν έτσι. Και μετά έχουμε και τη δεξίωση έτσι. Λοιπόν, 7 η πολλά. ώρα την ε, Θα πούμε όμως, πένθη, σε παρακαλώ πολύ να το πεις και στι επόμενε εκλογέ, ναι. δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ναι. Ότι όταν λέμε 7. Είναι Α, 7. είναι ώρα μπεο, παιδιά. Ναι. Δεν υπάρχει. Θα είναι 7 και 7, ναι. 7 και 5, το εκεί. Το πολύ. Όχι, για να εξηγήσουμε όμω, γιατί 7 και 10 έχουμε περιορισμένο χρόνο. Αυτό είναι μία ώρα και 20 λεπτά. Ο πατριμένο ο ναι, δορυφόρο καλύπτει αυτή την. Αν λοιπόν ξεφύγουμε, άρα λοιπόν θα Έμαστε είναι άδικο ευθός. να χάσετε την έναρξη. Αυτό το φαντασμονικό γεγονό. Να είστε λοιπόν εκεί 7 η ώρα. Και όταν λέμε 7. 7 παρα 1, όχι 7 και 1. I love όλου, υγεία. Κοίτατε τι είπε, δεν είπα βόλο. Όλου. I love όλου. <laughs> λοιπόν, σα αγαπώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, Δημαρχέ. Ευχαριστώ.